Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Η παραμονή του Σάστρε και του Σοάρες είναι δεδομένη. Ο Σάστρε έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι θα πληρωθεί η ρήτρα. Ο Σοάρες έχει το συμβόλαιό του από τον Ιανουάριο. Ο πρώτος παίκτης φαντάζομαι που θα ανακοινωθεί είναι ο Νέσπερκ, Στέργιο. Mm-hmm. Είναι η λυμένη απόφαση, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει συμβόλαιο. Διαδικαστικά απομένουν για να ανακοινωθεί η προσθήκη του Ιβάν, αν θυμάμαι καλά, Νέσπερκ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα είναι ένας από τους στόπερ που θα αποκτήσει η ομάδα τη νέα χρονιά. Μιλώντας για την άμυνα, να πούμε ότι η αποχώρηση Βαρέλα δημιουργεί ένα κενό. Υπάρχουν και η λήξη του συμβολαίου με Κρέσπο, άρα έχουμε τρεις παίκτες στην άμυνα του ΠΑΟΚ σήμερα. Τον Ίγκανσον, τον Μιχαηλίδη που είναι τραυματίας και αναμένουμε την επιστροφή του, και τον Μιχάη. Με τον Νέσμπερκ 4 και αναμένεται και ένας πέμπτος παίκτης. 5 θα είναι στην άμυνα, 2 παίζουν. Ο Κρέσπο είναι ένα ερωτηματικό. Υπάρχει κανείς, πώς, αν με ρωτήσεις σήμερα, το βλέπω 50-50. Υπάρχει διαφορά, ναι, στο οικονομικό. Ναι. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Την άποψή μου την είπα χθες, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς συναισθηματισμούς. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σε ανανέωση και προσώπων και όχι μόνο προσώπων. Αυτό δεν προσβάλλει κανένα ποδοσφαιριστή από όσους προσέφεραν, αλλά κάποια στιγμή φτάνει το πλήρωμα του χρόνου. Πρέπει να πας σε ανανέωση, πρέπει να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Ελπίζοντας ότι αυτό που θα δοκιμάσεις θα είναι καλύτερο από αυτό που είχες. Κοίταξε, η δική μου άποψη είναι ότι η περίπτωση Κρέσπο δεν συγκαταλέγεται σε αυτές που έχουν συναισθηματισμό. Δηλαδή, θεωρώ τον Ισπανό ικανό στην ηλικία που είναι και με τον επαγγελματισμό που έχει να είναι μια πολύτιμη παρουσία στα στόπερ, όχι όμως σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή, θέλεις να δεις πόσα... Πρέπει ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάψει να μιλάει για πρώτο και δεύτερο ρόλο. Αν μείνει ο Κρέσπο, κλείνει η πεντάδα. Αυτό πήγα να πω. Θα πρέπει να έρθει κάποιος, για να έρθει κάποιος θα πρέπει κάποιος να φύγει. Οπότε κλαίμε ότι θα πρέπει να φτάσει και να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του. Διατηρώντας το ίδιο ρόστερ, υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί θα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά, να τον προσπεράσουν άλλοι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάει σε κινήσεις που θα βελτιώσουν το ρόστερ του Στέργιο, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει απλά κίνδυνος να μην μπορέσει να φτάσει τον Ολυμπιακό, αλλά να τον προσπεράσουν και άλλοι ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνουν. Δεν ξέρω τι κινήσεις θα κάνουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν το ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό, Κώστα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προχωρούσε ή προχωρήσει, γιατί μπορεί να υπάρξει και μια πώληση, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι ομάδα και να πει: το θέτω σήμερα. 3 εκατομμύρια το σήμερα, για το Μιχάη. Το θέτω σήμερα. Μπράβο, ναι, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο πώληση του Μιχάη. Εύστοχο αυτό που είπες. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. Και έχουν γίνει πουληθεί ο Μιχάη. Του Μιχάη τους προηγούμενους μήνες, γιατί είναι ένα παιδί διεθνής που θέλει κάποια στιγμή να έχει βασικό ρόλο. Και καλά κάνει. Εγώ μαζί του είμαι. Άρα λοιπόν, εγώ σου λέω ότι δεν πωλείται ο Μιχάη και παραμένει, που εγώ θα τον ήθελα στο ρόστερ. Μαζί με Μιχαηλίδη και Ίγκασον. Οι τρεις που είπες και εσύ. Τέσσερις με τον Νάσμπεργκ. Ένα παιδί που είναι ερωτηματικό. Δεν είναι μπαρτοκαμνισμένο. Δεν είναι τσεκαρισμένο ότι μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Δεν είναι καν διεθνής με την εθνική. Δεν το ξέρουμε αυτό. Υγείας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα ερωτηματικό, εντάξει. Έτσι, εκεί, μείνε εκεί. Ναι. Να κλείσει η πεντάδα με τον Κρέσπο, εγώ είμαι αντίθετος. Γιατί σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο Σάστρε, όχι γενικότερα, παίρνω το καλό σενάριο, μάλλον το λιγότερο καλό από τα καλά σενάρια, να μην ανταποκριθεί με το καλημέρα, να χρειαστεί 2, 3, 5 μήνες να μας δείξει ότι μπορεί. Θα είναι πάλι ο ΠΑΟΚ με Ίγκασον και Κρέσπο και το Μιχαηλίδη, κάτι το οποίο το θεωρώ όχι καλό. Εάν υπάρχει στο σχεδιασμό να αποκτηθεί ένας στόπερ ακόμα και καλύτερος του Ίγκασον, δεν δίνω ΠΑΟΚ λίγα χρήματα γενικότερα, και έρθει και ο Νάσμπεργκ
Εγώ δεν είμαι αντίθετος με την παραμονή του Κρέσπο. Τον θεωρώ πολύτιμο και για τα αποδυτήρια, ακόμα και στο χορτάρι, γιατί σε μια σεζόν με 55 πλάς παιχνίδια όλοι θα χρειαστούν, αρκεί να μην περιμένεις 55 παιχνίδια από τον Κρέσπο, 55 από τον Πίσεσβαρ, 55 από τον Βιερίνια. Αυτή είναι η άποψή μου γενικότερα για την πεντάδα των στόπερ. Ο Κρέσπο φέτος, και ξαναλέω, του βγάζω το καπέλο σε όλα τα επίπεδα. Ξέρεις πόσο τραυματισμού είχε από το ξεκίνημα της περίοδου? Νομίζω και τρεις μυϊκούς. Αν θυμάμαι καλά. Τέσσερις. Τρεις σίγουρα δεν. Λοιπόν, μπορεί και τέσσερις. Δεν... Με ένα χρόνο στην πλάτη του, τι περιμένουμε από τον Κρέσπο του χρόνου? 10 ποιοτικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να πάω να κινείται έτσι. Μα δεν θα κάνει. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω το. Δεν θα κάνει. Σου και δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πορεύεται έτσι. Δεν μπορεί να πορεύεται έτσι. Και πάντα να υπάρχει αυτός ο φόβος που συζητείται μεταξύ των φιλάθρων. Άμα να φύγει αυτός, μήπως έρθει χειρότερος. Άμα είναι να έρθει χειρότερος, ότι κάτι δεν πάει καλά. Εχθές το λέγαμε. Εχθές το λέγαμε. Ότι πρέπει να φύγει ο ΠΑΟΚ αυτή τη λογική και ο κόσμος του. Απελευθερώνονται επίσης, για να το δούμε και λίγο τεχνικά, απελευθερώνονται αρκετά χρήματα χωρίς Βαρέλα και Κρέσπο. Χωρίς τα συμβόλαια των δύο. Τα οποία μπορούν να διατεθούν για να έρθουν παίκτες σε πιο παραγωγική ηλικία. Είναι 2 εκατομμύρια καθαρά σχεδόν. Ναι. Βάλε και την εφορία μέσα, ας το πούμε έτσι, μπακαλίστηκα. Είναι λίγο παρακάτω από 2 εκατομμύρια. Ναι, με την εφορία και τα λοιπά είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, τόσο. Μεγάλο ποσό, Μεγάλο ποσό. Και λίγο παραπάνω είναι. Οι δυο τους κόστος είχαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια στο τελευταίο χρόνο. Αυτό το ποσό πολύ μεγάλο. Απελευθερώνεται, μπαίνει στην εξίσωση ο Νέσμπερκ. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένας καινούριος παίκτης επίπεδου. Μαζί σου. Αν φύγει ο Μιχάλης, πρέπει να μπει άλλος ένας. Αν πράγματι το ενδεχόμενο, η πιθανότητα να φύγει ο Μιχάλης γίνει, υπάρχει σε αυτό το θέμα εξέλιξη, θα πρέπει να έρθει άλλος ένας. Αλλά ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει να ανέβει επίπεδο κι άλλο. Δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός του Ολυμπιακού. Είναι και το τι θα κάνουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Δεν ξέρω, μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Μπορεί να μείνουν όπως είναι. Μπορεί να γίνουν χειρότεροι, μπορεί και να βελτιωθούν. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν μπορεί να βασίζεται στα μπορεί. Δεν πρέπει να βασίζεται στα μπορεί. Θα πρέπει να κάνει το πλάνο του. Αυτή είναι σήμερα η εικόνα για την άμυνα όπως την αναλύσαμε. Πάμε στα αριστερά. Πάμε στα αριστερά. Εκεί υπάρχει ένα. Υπάρχουν δύο ερωτηματικά. Η παραμονή ή όχι του Αντρέ Βιερίνια, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ αναζητά και το λέω σήμερα, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός αριστερού μπακ. Είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των επαφών για την προσθήκη στο ρόστερ ενός μπακ. Ενός αριστερού εννοώ μπακ. Αν ο Βιερίνια μείνει, θα έχουμε μάλλον τον κύκλο με Βιερίνια και τον παίχτη που προανέφερα, είναι πολύ κοντά, το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ στην απόκτηση αριστερού μπακ. Είναι θέμα πολύ μικρού χρονικού διαστήματος να έχουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την ανακοίνωση του παίκτη που θα έρθει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Σίνκλεϊ φεύγει από την εξίσωση. Χαίρομαι που την αφήνεις παραθυράκι. Δεν αφήνω κανένα παραθυράκι. Χαίρομαι πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι η λυμένη η απόφαση. Με την προσθήκη του παίκτη που θα έρθει, αν μείνει ο Βιερίνια, θα έχουμε μια τριάδα, καθώς θα συμπληρωθεί και ο Τσαούσης στην εξίσωση αυτή. Βέβαια. Αν ο Βιερίνια, αυτό είναι μια συζήτηση με τον ΠΑΟΚ και τον παίκτη, αποχωρήσει, τότε θα αναζητηθεί και ακόμη ένα παίκτης για το αριστερό άκρο της άμυνας για να πλησιώνει την τριάδα και ο Τσαούσης, το ξαναλέω. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα για την άμυνα. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, γιατί δεν προλάβουμε τώρα να μιλήσουμε και για τα χαφ και για τα εξτρέμ και για τα... Όχι, ας πάμε στους θεματοφύλακες. Να κλείσουμε την άμυνα σήμερα. Να κλείσουμε την άμυνα. Μισή γραμμή. Ναι. σήμερα ο ΠΑΟΚ αναζητά δύο τερματοφύλακες. Ο Πασχαλάκης και ο Ζήφκοβιτς. Δεν είναι στην εξίσωση της νέας περίοδου. Για τον Ζήφκοβιτς είμαστε σίγουροι, Κώστα. Δεν αφήνεις ένα παραθυράκι. Σήμερα, τι είπα. Όχι, εγώ σ' ακούω, ναι. Και κάνω σήμερα, ναι. Κανένας και το αύριο, θέλω να πεις. Δεν είναι στην εξίσωση της νέας
χρονιάς. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κοτάρσκι μέσω της Γκόριτσα. Η Γκόριτσα θα πληρώσει το ποσό της ρήτρας στον Άγιαξ. Ο Μπότο επιμένει και ο Λουτσέσκο επιμένουν πολύ στην απόκτηση του νεαρού Κοτάρσκι. Θεωρούν ότι έχει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, τα προσόντα να κάνει καριέρα στον ΠΑΟΚ. Και αναζητείται ένας ακόμη τερματοφύλακας. Το αν θα αποκτηθεί ένας ακόμη τερματοφύλακας ή όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι διαστάξεις, δηλαδή 22, 23, 24, 25. Όχι. Το πλάνο είναι λίγο πιο μεγάλος, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να πάει σε μία λύση όπως είναι ο Τσιφτσής του Αστέρα Τρίπολης. Είναι και αυτός μέσα σε μια μεγάλη λίστα για τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Και επειδή με ρωτάνε τις τελευταίες μέρες για τον Λοντίγκιν, μέσα σε μια λίστα 15 τερματοφυλάκων που έχουν στα χέρια τους και τους βλέπουν, παύλα παρακολουθούν, παύλα εξετάζουν, παύλα ό,τι θέλετε πείτε, είναι και ο Λοντίγκιν του Πας Γιάννενα, αλλά υπάρχει πληροφορία ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη για να συνεχίσει στον Άρη την καριέρα του. Επαναλαμβάνω, είναι μια πληροφορία που δεν ξέρω κατά πόσο θα επαληθευτεί ή όχι. Με επιφύλαξη το μεταφέρω ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία για τον Λοντίγκιν και τον Άρη. Δεν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ προτεραιότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, έτσι. Απλά μιλάμε για επιλογές, δεν μπορεί να τους πάρει όλους. Έχει 15 τερματοφύλακες σε μια λίστα. Δύο θα πάρει. Δεν πάει πάρει 50, ούτε και τους 15. Ο Λοντίγκιν λοιπόν είναι μέσα αυτούς που εξετάστηκαν. Αλλά εντάξει, okay, δεν αποτελεί προτεραιότητα και φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη για τα επόμενα χρόνια για να αντικαταστήσει τον Κουέστα που έφυγε στην Κύπρο. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει προτεραιότητα τον Κοτάρσκι, με τον οποίο δεν αποκλείται να τελειώσουμε τις επόμενες ημέρες, να τελειώσει η διαδικασία. Αυτά τα μεταγραφικά ξέρετε πώς είναι. Σήμερα συμφωνούμε και αύριο διαφωνούμε. Οπότε είμαστε σε φάση αναμονής και για τον Κοτάρσκι που είναι ο νούμερο ένα στόχος του ΠΑΟΚ και για την δεύτερη επιλογή που θα γίνει. Εγώ δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να είναι ο Τσιφτσής και το λέω γιατί υπάρχουν και άλλοι σε αυτή την λίστα να καλύψουν το δίδυμο των Κίπερ και στη συνέχεια να αποφασίσει ο Μπότο τι θα γίνει με τον Ταλιχμανίδη και ο Λουτσέσκου, αν θα πλαισιώνει την τριάδα Ταλιχμανίδης ή αν θα προτιμηθεί κάποιος άλλος θεματοφύλακα για να συμπληρώσει την τριάδα. Είναι όλα υποσυζήτηση. Με αυτό λοιπόν, δεν ξέρω εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση, κλείνουμε το θέμα της άμυνας και προχωρώντας. Ξεχάσαμε κάποιον. Αν θέλεις την άποψή μου, πριν πάμε στον που ξεχάσαμε, εγώ νομίζω ότι ο Ταλιχμανίδης είναι ένας πάρα πολύ ικανός θεματοφύλακας. Το είδα και στην προετοιμασία. Γενικότερα έχω εικόνα τελευταία τρία χρόνια την παρουσία του και στον ΠΑΟΚ Β' έκανε καλά παιχνίδια. Νομίζω για τρίτος είναι ιδανικός. Και ξεχάσαμε τον Λούκα Τέιλορ, Κώστα. Το ατόπιμο είναι μεγάλο. Νομίζω. Έχει δύο χρόνια συμβόλαιο. Ποιος δεν σε κατάλαβα. Όχι, πραγματικά δεν. Σε έχασε για λίγο. Το Λούκα Τέιλορ, ξεχάσαμε, έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο. Δεν είναι στην εξίσωση για τη νέα χρονιά. Το συμβόλαιο έχει, αλλά να βρει. Ανήκει σε μια κατηγορία, σε μια λίστα παικτών που έχουν συμβόλαιο. Αλλά θα πούμε όλα σήμερα, εν πάση. Ο Τέιλορ ανήκει σε μια λίστα. Είναι της άμυνας. Ναι, είναι της άμυνας. Okay, έχεις δίκιο, ναι. Πάει στο πακέτο. Δεν είναι στην εξίσωση για τη νέα χρονιά. Το ότι έχει συμβόλαιο. Δυστυχώς, διότι δεν είναι δική του ευθύνη, είναι θέμα του Μπότο να το λύσει το πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν και ο Μπότο και ο Λουτσέσκο έχουν συμφωνήσει στο θέμα Τέιλορ, είναι στη δική τους πλέον στους χειρισμούς του Μπότο η λύση του συμβολέου με τον Τέιλορ. Μάλιστα, νομίζω καλύψαμε όλες τις πέντε θέσεις της άμυνας, έτσι επιγραμματικά. Τώρα, ο Κουαλιάτα, θα
πάμε μόνο σε ένα-δύο περιπτώσεις θα πάω και θα συνεχίσουμε αύριο τα υπόλοιπα. Έτσι, για να, όχι για να έχει suspense, γιατί αυτό δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κουαλιέτα είναι και αυτός συμφωνημένος. Τυπικές διαδικασίες να ανακοινωθεί η προσθήκη του στην ομάδα. Παίζει οχταροδεκάρι και εξτρέμ μπορεί να παίξει. Αφού προσθεθεί και μετά, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πατή, καραμπόλες θα υπάρξουν για τις υπόλοιπες θέσεις στην ομάδα. Τέλος, έχω ερώτημα για τον Παύλο Γκαρσία. Το συμβόλαιό του ήταν για ένα χρόνο, πράγματι έληξε. Ο Παύλο Γκαρσία, η απόφαση για τον Παύλο Γκαρσία θα ληφθεί επίσης από τον Ζωζέ Μπότο. Αν δηλαδή θα συνεχίσει ως προπονητής στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ ή όχι. Έχει το OK του μεγάλου μετόχου και προέδρου της ΠΑΕ, του Ιβάν Σαββίδη, ο Πορτογάλος, αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, να πάρει αποφάσεις και σε αυτόν τον τομέα. Το κομμάτι δεν δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση δηλαδή. Δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό. Για, απάντηση δεν υπάρχει. Δεν έχει. Δεν υπάρχει απάντηση όπου μιλάμε. Για τον Παύλο Γκαρσία και γενικότερα τον ΠΑΟΚ Β'. Απλώς στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή στα κοντά, όχι μετά από ένα μήνα, αύριο μεθαύριο, νομίζω πρέπει να το πιάσουμε, Κώστα, λίγο το θέμα του ΠΑΟΚ Β' πιο διεξοδικά. Είχαμε κέρδη, είχαμε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν κατ' εμέ. Είχε και ο ΠΑΟΚ τα ελαφρυντικά του. Το λένε όλοι οι άνθρωποι που έχουν λόγο για την ομάδα τη δεύτερη. Πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν, γιατί έχω την, όχι να μην πω τη σιγουριά, να μην είμαι και απόλυτος, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ όσο θα μπορούσε, παρότι στήθηκε η ομάδα στο πόδι, χωρίς να είναι ευθύνη του ΠΑΟΚ, το παραλαμβάνω. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ όλα αυτά που θα μπορούσε να πάρει από τον ΠΑΟΚ Β, και οι αιτίες είναι συγκεκριμένες. Έχει, νομίζω, ενδιαφέρον να το πιάσουμε αύριο μεθαύριο το θέμα του ΠΑΟΚ Β. Και ενδιαφέρον έχει, και μπορεί ο ΠΑΟΚ και πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει περισσότερα κέρδη. Σκοπός δεν είναι μια ομάδα να υπάρχει και να παίζει στη Super League 2. Πρέπει να εξυπηρετεί τον ΠΑΟΚ Α όλο αυτό που γίνεται. Και φυσικά τα παιδιά που παίζουν στον ΠΑΟΚ Β. Οπότε, αν δεν έχει αντίρρηση, μια από τις επόμενες μέρες να το δούμε λίγο και αυτό το θέμα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε το θέμα του ΠΑΟΚ Β με κάποιον που το έχει. Βεβαίως. Με κάποιον που το ξέρει καλύτερα, και το λέω γιατί εγώ δεν παρακολούθησα πολύ το τι συνέβη. Έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να αυθαίρετα να έχω γνώμη για όλα, ενώ πραγματικά δεν έχω. Δεν ξέρω. Καλά κάνεις. Εγώ έχω όμως. Γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Okay, και έχω και ανθρώπους και έχω μιλήσει και ξαναμιλάω και βλέπω. Έχω άποψη.